μαγεία των Χριστουγέννων με φόντο το Λευκό Τοπίο έζησαν περισσότεροι από 10.000 επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή των Ανογείων, ενώ αυξημένη, όπως εκτιμάται, θα είναι η κίνηση εν ώψη της πρωτοχρονιάς. Υπέροχα, φανταστικά. Ιδανική θερμοκρασία με χιόνι. Δεν κρυώνουμε, απολαμβάνουμε το χιόνι. Φαντάζομαι ότι εδώ ήρθαμε να δούμε χιόνι. Ολλανδία δεν έχει δείξει τίποτα ακόμα. Ήρθαμε εδώ για να τους δούμε και για να τρώμε καλά στη κουζίνα της πεθεράς μου. Πολύ ωραία, είμαστε πολύ τυχεροί. Γιατί εδώ στην Κρήτη, ενώ είναι μικρό το νησί, έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ ωραία. Σήμερα ήρθαμε για καφεδάκι. Να είστε καλά όλοι, να περνάτε όμορφα, να προσέχουμε για να έχουμε και υγεία. Πάνω από 20.000 άτομα ήρθαν χθες εδώ στο χωριό. Μπορεί και παραπάνω, ναι, αφού βούλιαξε το χωριό. Καλοφάγανε. Καλή παρέα. Αντικριστό. Ναι, όλα αυτά συνδυάζονται. Να δούμε τι θα γίνει και με τον κορονοϊό. Το χιόνι μπορεί να τον σκοτώσει, να ξεμπλέξει κι αυτό κι εμείς. Τα Ανόγια βούλιαξαν από επισκέπτες, ενώ οι πληρότητες στα καταλήματα άγγιξαν ακόμη και το 100%, όπως δήλωσε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει στη φύση, να επισκεφτεί το βουνό, να περάσει όμορφα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από αυτό που μπορεί να διαχειριστεί η περιοχή. Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις ήταν πάνω από 10.000. Χρόνια πολλά, να έχουμε υγεία. Χιόνισε τι είδαμε που λέει ο λαός μια άσπρη. Αλλά αυτά είναι ψευχές. Η μαυρίλα είναι μόνιμη. Ευτυχώς για αυτούς δεν ξέρω, ή δυστυχώς να μην σε φέρουν το μαμούνι πάει να μας το αφήσουν. Να την πατήσουμε αργότερα, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος είχε. Και φορούσαν μάσκες αυτοί που ήρθαν. Πολύ ελάχιστοι. Τι να φοβηθούμε τώρα στην ηλικία μας. Ο φόβος εδώ να μην τελεπωρηθούμε. Το κορονοϊό τώρα περνούν μια δύσκολη κατάσταση και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν έχει και τελειωμό. Προσέχουν, τηρούν τα μέτρα. Όχι. Είδατε, χθες εδώ πέρα 500 ανθρώποι. Ούτε ένα δεν φορούσαμε. Ούτε ένα. Ούτε εγώ φορώ τώρα. Και σήμερα μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το χιονισμένο τοπίο και διασκέδασαν παίζοντας χιονοπόλεμο. Έπαιξα χιονοπόλεμο και με τον αδερφό μου και την αδερφή μου. Και πώς νιώθεις τώρα? Χαρούμενη. Γιατί τις άσκησα. Τέλεια. Χιονοπόλεμος. Ναι. Καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά. Να έρθετε να παίξετε όσοι θέτε χιόνι. Χαρούμενες στιγμές με γιορτινή διάθεση και καλή παρέα και όλα αυτά με σύμμαχο τον καλό καιρό. Θα έκανα μια ευχή χωρίς λόγια, χωρίς τις κουρασμένες λέξεις. Μόνο με την καρδιά. Ο χρόνος. Μια μηχανή που φτιάχνει παρελθόν. Σαν το φεγγάρι που αφήνει πίσω του ασήμι και αυτό το έρημο παρόν να φεύγει με άδειες τσέπες για τη μνήμη. Κάτοικοι των Ανογείων έστειλαν τις ευχές τους, ενώ δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και της μετάλλαξης όμικρων.